είναι καλύτερο. Όχι επειδή συμμετέχεις εσύ στο πρώτο. Τι γνώμη σου, ρε παιδί μου. Τώρα είναι σωστό να πω, γιατί είμαστε και. Εγώ σε ρωτάω τώρα από εκεί πέρα. Κοίτα, ρε παιδί μου, εσύ που με ρωτά. Τι κάτσε την καρέκλα με τα φούτσα, πολύ... τρομερό, με εγώ, κοίτα, θέλω να πω κάτι. Ξέρω ότι είσαι πολύ κοντινός μας άνθρωπος, με τη Φέη είστε πολύ πολύ φίλες. Ναι. Αλλά όταν σε έχω απέναντί μου θα κάνω τις ερωτήσεις. Εντάξει, που θα λοιπόν, κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι φέτος περίμενα να δω κάτι που θα ήταν κοντά σε αυτό που κάναμε εμείς. Ναι. Είναι και μια διαφορετική, μπορεί να είναι και μια διαφορετική τηλεοπτική προσέγγιση φέτος. Πιο αφαιρετικά σκηνικά. Ποιος μιλάει? Ευχαριστώ. Πιο αφαιρετικά τα σκηνικά. Πώς να σου το πω τώρα. Εμάς είχε μία διαφορετική ενέργεια το σοου. Πιο δυνατή. Ναι, και πιο αισιόδοξο ήταν. Αισιόδοξο. Τώρα, ναι. αυτό μπορώ να σου πω. Πιο χαρούμενο, ρε παιδί. Κάτι διαφορετικό. Πιο στέριασε στην παρουσίαση. Δεν έχει μία ζέτα αυτή. Ο Γιώργος, ο Καπουτζίδης ή η ζέτα Μακρυπούλια. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ η ζέτα. Πάρα πολύ. Μ' αρέσει. Πολύ, γιατί της δίνεται η ευκαιρία να αυτοσχεδιάσει. Στο Just the Two of Us όμως, μου αρέσει ο άντρας παρουσιαστής. Δηλαδή, και μου άρεσε πολύ ο συνδυασμός του Γιώργου με τη Δούκισσα. Ναι. Ήτανε ο άντρας, ο ηθοποιός, ο ετοιμόλογος με τη Δούκισσα, με ένα όμορφο κορίτσι, στα backstage, ωραία ντυμένη, κάναμε και ήταν αλλιώς. Το άλλο που έχει γίνει μεγάλη κουβέντα είναι ποια οπτικά είναι η καλύτερη ζέτα. Η ζέτα του Αντένα που ήταν λίγο πιο γκράντε, πιο βαμμένη, πιο μαλλί, φτιαγμένο, πιο φόρεμα γκράντε, ή λίγο πιο απλή από ό,τι έχουμε καταλάβει όλοι ζέτα του Μέκα. Κοίταξε, τώρα. Για να σου πω την αλήθεια. Σαν γυναίκα τώρα, και εσύ που έχεις άποψη. Εγώ θα σου πω, στην αρχή, δηλαδή στο πρώτο επεισόδιο, η αλήθεια είναι ότι και εγώ έπαθα ένα σοκ. Δηλαδή ναι. Είπαμε να είναι απλή αλλά αυτό παρά ήτανε. Ναι. Κατά την γνώμη μου, είναι πάρα πολύ όμορφη. Σίγουρα δεν χρειάζεται πολλά φτιασίδια πολύ και η γιαγιά μου. Αλλά το λίγο παραπάνω είναι ωραίο, ναι, πιστεύω. Ναι. Στις τελευταίες της εμφανίσεις μου αρέσει πάρα πολύ. Όμως και στο dancing υπήρξαν κάποιες φορές, όπως όλους μας έχει ξεφύγει, να είναι λίγο παραπάνω από αυτό που έπρεπε. Μάλιστα. Τώρα, του χρόνου από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, γιατί φέτος τα νούμερα του Familiar είναι μεγαλύτερα από την πρώτη χρονιά. Ναι. Εγώ για να σου μιλήσω δεν το περίμενα. Ναι. Φαντάζομαι και με το λάσο που έχω μιλήσει ούτε εκείνος το περίμενα.